μονάδες 3 και 4 με συνολικά 25 κρεβάτια δεν λειτουργούν γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης έγιναν οι 50 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία, καθώς η επίσκεψη Πολάκη στο νοσοκομείο και η ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο πρόεδρος της Βουλής είπε ψέματα για τον αριθμό των έτοιμων κλινών άναψαν φωτιές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Βασούλα. Εγώ ήρθα για να διαπιστώσω με τα μάτια μου. Περιμένω τη δημόσια συγγνώμη σας. Δεν πίστεψε τον πρόεδρο της Βουλής, δεν πίστεψε τον διοικητή του νοσοκομείου. Πίστεψε όμως τα ψέματά του. Ας ζητήσει έστω και τώρα συγγνώμη. Το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο κύριος Πολάκης. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Το πρόβλημα είναι ο πολακισμός. Το πολακισμό τον περιγράφω ως ένα μείγμα ειρωνίας, αλαζονίας, ψευτομαγκιάς. Προκειμένου να καταστήσετε λειτουργικά τα κρεβάτια που έφτιαξε η Βουλή, φέρνετε προσωπικό και μάλιστα από κρίσιμες υπηρεσίες, αναισθησιολογικά τμήματα, μικρών νοσοκομείων δηλαδή, αποψηλώνεται τα χειρουργεία. Στον απόϊχο της σύγκρουσης, οι δύο γραμματείς του ΣΥΡΙΖΑ πήραν πάνω τους την καταγγελία. Τζανακόπουλος και Γεωργοβασίλη έσπευσαν στο νοσοκομείο Σωτηρία για να κάνουν αυτοψία, ζητώντας μάλιστα από το διοικητή τη λίστα του προσωπικού που στελεχώνει τις κλίνες ΜΕΘ. Στην συζήτηση που είχαμε, αρνήθηκε να μας δείξει τη λίστα του προσωπικού των υπηρετούντων στη μονάδα αυτή εντατικής θεραπείας της δυναμικότητας των 50 κλινών, ανετιολόγητα μάλιστα. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων δηλώνει πάντως ότι οι ΜΕΘ έχουν στελεχωθεί, αν και χρειάζονται και επιπλέον γιατροί. Δόθηκε μεγάλος αγώνας για να μπορέσουν να ανοίξουν αυτές οι 50 κλίνες. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες σε ανθρώπινο δυναμικό. Χρειαζόμαστε άμεσα προσλήψεις μόνιμων γιατρών,